Και τώρα καλούμε στο βήμα τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα «Φύση και τέχνη, οι δύο όψεις της μίμησης». Καλημέρα σας. Μέχρι να βρούμε τις εικόνες, εγώ να κάνω την μικρή εισαγωγή. Επέλεξα το θέμα της μίμησης, γιατί θεωρώ ότι και η φύση και η τέχνη ουσιαστικά είναι θέματα γύρω από τη μίμηση και με βάση την πλατωνική θεωρία, αλλά και με βάση τον Αριστοτέλη, καθότι το ένα είναι μίμησης των ιδεών ή αν θέλετε της ουσίας και το άλλο είναι μίμησης της φύσεως. Όμως θα γίνω πολύ πιο συγκεκριμένο σήμερα. Αυτή τη μίμηση θα την κάνω εφαρμογή σε αυτό που ονομάζουμε εικαστική έκφραση. Εάν θεωρήσουμε εξ αρχής ότι η τέχνη έχει δύο όψεις, ειδικά στον Πλάτωνα, ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο όψεις, η μία είναι η εικαστική και η άλλη η καλλιτεχνική. Ο Πλάτωνας κάνει αυτή τη διάκριση. Η εικαστική είναι η μίμηση, στην οποία θα αναφερθώ, και η καλλιτεχνική είναι η αντιγραφή. Θα το δούμε παρακάτω και στο θέμα της φωτογραφίας, που μοιραία θα φτάσουμε και ούτω καθεξής. Γίνεται αυτή η διάκριση ανάμεσα στην εικαστική και στην λεγόμενη καλλιτεχνική ή αλλιώς, όπως το μεταφράζω, αντιγραφή. Γιατί η εικαστική έχει το στοιχείο της προσωπικής δημιουργίας ή, αν θέλετε, της προσπάθειας κατανόησης των νόμων και των μυστικών της φύσης. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα η τέχνη παρά, όπως σας είπα πριν από λίγο, σαν μια προσπάθεια κατανόησης της φύσης, όχι σαν μια απλή αντιγραφή. Ο Χάιντεγκερ στο βιβλίο του «Η προέλευση του έργου τέχνης», το οποίο θεωρείται ένα από τα σημαντικά έργα για να γίνει κατανόηση της πορείας της τέχνης από τις πρώτες στιγμές μέχρι την νεωτερικότητα, κάνει μία σύγκριση της φύσης και του φωτός. Λέει ότι από το ρήμα «φύο» είναι η φύση και αυτό είναι συγγενές με το «φάο», το φως. Άρα η φύση είναι φως, άρα η τέχνη που είναι μίμηση της φύσεως είναι προσπάθεια επικοινωνίας και ανακάλυψης του φωτός. Αυτό είναι όλη η προβληματική της τέχνης, από την, ειδικά της σύγχρονης τέχνης, αλλά και γενικότερα από το Μεσαίωνα και πριν το Μεσαίωνα, η προσπάθεια του φωτός. Στη σύγχρονη τέχνη βέβαια και στην νεωτερική τέχνη το φως παίζει καθοριστικό ρόλο, είτε μιλάμε για εξωτερικό φως, το οποίο έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις, είτε μιλάμε για εσωτερικό φως, το οποίο προέρχεται μέσα από την προσπάθεια του καλλιτέχνη να παίξει με τα χρώματα, να παίξει με τις σκιές και το φως, γιατί είναι σημαντικό να δείξει αυτή τη διπλή διάσταση του φαίνεστε και του μη φαίνεστε. Ουσιαστικά όμως η μίμηση ανταποκρίνεται σε τρεις βασικές αξίες, τις οποίες αναφέρει ξεκάθαρα ο Πλάτωνας, αλλά και ο Αριστοτέλης. Ποιες είναι οι αξίες αυτές στο έργο τέχνης? Καλών, ωραίων, αληθές. Ένα έργο τέχνης πρέπει να είναι καλό, δηλαδή να κάνει καλό με την έννοια να ευεργετεί δημιουργικά όχι μόνο τον δημιουργό αλλά και τον θεατή, και μιλάω πάντα για τον εικαστικό λόγο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να είναι ωραίο, διότι όντας ωραίο το ελκύει και είναι η πρώτη εικόνα αυτή που θα προσελκύσει, θα γοητεύσει, η έννοια της γοητείας είναι καθοριστικό σε αυτή την πορεία, και πρέπει να είναι αληθές, διότι αφού αναζητεί το φως και αφού έχει να κάνει με τη φύση, την ουσία των πραγμάτων, πρέπει να είναι αληθές. Άρα το έργο τέχνης δεν μπορεί να είναι απλά καλλιτεχνικό, δηλαδή όπως σας το μεταφράζω, μία αντιγραφή ενός πράγματος. Θα πρέπει να είναι η προσπάθεια μεταφοράς της ουσίας ενός μιας φυσικής κατάστασης, ενός γεγονότος, ενός μυστικού προς το φως, προς τα έξω, για μέσω του φωτός. Άρα εξ ορισμού η τέχνη, από τον Πλάτωνα μέχρι τον Νίτσε, όπως θα σας πω, είναι δεμένη με αυτές τις τρεις αξίες.
το καλό, το ωραίο και το αληθές. Δεν νοείται τέχνη η οποία δεν έχει αυτή την υπηρεσία. Έτσι τουλάχιστον δόθηκε και φιλοσοφικά, αλλά κυρίως οικαστικά μέσα από την ιστορία της τέχνης. Με απλά λόγια, αν το όραμα, αν θέλετε, το πρότυπο ήταν ο μακρόκοσμος, ο κόσμος, ο ουρανός, τότε το έργο τέχνης είναι ένας μικρόκοσμος, ο οποίος ενσαρκώνει αυτή την τριάδα της ουσίας, την οποία προαναφέρθηκα και την οποία βλέπουμε στον ουρανό και στο σύμπαν. Αυτή, αν δούμε λίγο τώρα κάποια από τα αγάλματα, έτσι λίγο γρήγορα λόγω του χρόνου, αυτά τα αγάλματα, ακριβώς σας δίνω κάποιες εικόνες για να τονίσω αυτά τα οποία λέω με την έννοια του κόσμου σαν αρμονία, σαν κόσμημα, το έργο τέχνης σαν μικρόκοσμος, με αυτή ακριβώς τη λογική στην οποία αναφέρθηκα πριν από λίγο. Αν δούμε την άλλη εικόνα. Εδώ περνάμε στο δεύτερο στάδιο της μίμησης. Πάντα της εικαστικής μίμησης. Το δεύτερο στάδιο είναι ακριβώς μετά την κλασική εποχή, την εποχή του Μεσαίωνα, την εποχή της θρησκείας. Της θρησκείας με την έννοια της μονοθεϊστικής αντίληψης. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε το έργο τέχνης να συνεχίζει να είναι μίμηση. Μίμηση Θεού. Το ερώτημα είναι, ο Θεός έχει πρόσωπο? Ο Θεός μπορεί να απεικονιστεί? Προφανώς όχι. Όμως αυτό έδωσε και τη μεγάλη διαμάχη εικονομαχίας και εικονολατρίας γύρω από ακριβώς από αυτή την εικαστική αντίληψη. Γύρω από τη λειτουργία των εικόνων. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η μίμηση στην εποχή της θρησκείας είναι να δώσει πρότυπα όπως οι Άγιοι ή όπως διάφορα πρόσωπα τα οποία με τη ζωή τους μπόρεσαν να γίνουν παράδειγμα και να τους αποδώσει μέσα από την άρτια τέχνη των εικόνων στις οποίες προεξέχοντα ρόλο έχει ο άνθρωπος σαν πρότυπο προς μίμηση και μετά οτιδήποτε άλλο. Μια ματιά στις εικόνες θα δούμε ότι τα πρόσωπα στις εικόνες και τα σώματα είναι στην μπροστινή διάσταση του έργου τέχνης και όχι στο πίσω μέρος. Δηλαδή η λέξη φύση, η λέξη κόσμος έχει πια αντικατασταθεί από τη λέξη Θεός, η μίμηση Αγίων, η μίμηση τέτοιου είδους προτύπων. Σε αυτή την περίπτωση η μίμηση παραμένει δημιουργική, διότι ακόμη και αν οι μορφές των Αγίων είναι κάτι το οποίο σχεδόν θεωρείται δεδομένο, η ματιά του δημιουργού είναι τέτοια μέσα από τη χρήση των υλικών, μέσα από τη χρήση του τρόπου εφαρμογής αυτών των δεδομένων σε εισαγωγικά, ώστε παραμένει μία υποκειμενική κοσμογονία, μία υποκειμενική δημιουργία στα πλαίσια πάντα αυτής της μιμητικής, εικαστικής διαδικασίας. Προχωράμε στην επόμενη εικόνα. Εδώ έχουμε την περίοδο όπου ακριβώς μετά την εποχή του Μεσαίωνα και κυρίως μετά την Αναγέννηση, θα μπορούσα να βάλω και μια εικόνα της Αναγέννησης, δεν έχει σημασία, θα αναφερθώ τώρα. Έχουμε. Ναι. Εδώ έχουμε το πέρασμα από την λέξη Θεός στη λέξη Ορθός Λόγος, σαν όρος. Παραμένουμε στη μίμηση. Η μίμηση είναι το βασικό στοιχείο της εικαστικής έκφρασης. Με τη διαφορά ότι ο Ορθός Λόγος και τα στοιχεία του ανθρωπισμού, τα οποία αρχίζουν να είναι παρόντα, δίνουν την αίσθηση ότι όχι ότι ο Θεός δεν υπάρχει, αλλά ότι ο άνθρωπος, όπως ορθά αναφέρθηκε πριν στον ρόλο της αυτονομίας σαν όρος του Καστοριάδη, ότι ο άνθρωπος έχει μπει στην πορεία της αυτονομίας μέσω του Ορθού Λόγου. Άρα ταυτόχρονα και ο εικαστικός λόγος προσπαθεί να γίνει αυτόνομος μέσα από αυτή τη διαδικασία του Ορθού Λόγου. Τα έργα τέχνης στηρίζονται από τον Ορθό Λόγο. Η μίμηση στηρίζει τον Ορθό Λόγο. Τι σημαίνει αυτό? Ο Αλμπέρτι μας τα λέει πάρα πολύ καλά, διότι ο Αλμπέρτι είναι ο πρώτος ουσιαστικά κριτικός τέχνης και θεωρητικός τέχνης εκείνης της εποχής, όπου μιλάει για τα έργα της Αναγέννησης και εξηγεί πια τα έργα τέχνης μέσα από τη σχέση γεωμετρίας
από τη σχέση της ισορροπίας με τη φύση, αλλά και μέσα από αυτό που ονομάζουμε τεχνική και μαθηματικά. Η επιστήμη δηλαδή μπαίνει κυριολεκτικά επί ίσης όρης στο θέμα της εικαστικής δημιουργίας. Πάβει να είναι κάτι το οποίο παρακολουθεί, αλλά από παρακολουθητικό γίνεται κυριολεκτικά συνδημιουργικό στα πλαίσια της καλλιτεχνικής έκφρασης. Η εικαστική δημιουργία της μίμησης αυτή τη στιγμή εισάγει και το στοιχείο της επιστήμης. Δεν μπορεί να υπάρξει πια αναφορά έργων τέχνης όπως του Ραφαέλ, του Λεοντάρντο Νταβίντσι, του Μιχαηλάγγελο και όλων αυτών των γνωστών, χωρίς να υπάρχει δίπλα στο χρώμα, δίπλα στην ύλη, να υπάρχει το στοιχείο της επιστήμης, όπως αυτό μας το έχει παραδώσει η γεωμετρία, τα σύγχρονα μαθηματικά και όλα αυτά τα οποία εκείνο τον καιρό βρίσκονται σε έξαρση με βάση την αναγέννηση. Αναφέρουμε μάλιστα εδώ και το παράδειγμα, έχω αναφέρει το γλυπτό του Τζιορντάνο Μπρούνο, ο οποίος υπέστηκε τα διάφορα λόγω της στάσης του ακριβώς αυτής για να δείξει ότι υπάρχει καθαρότητα και φως στον ορθό λόγο, σε σημείο να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε χωρίς φόβο το Θεό, σεβόμενοι το Θεό, αλλά ταυτόχρονα και με την προσπάθεια να καταλάβουμε τον εαυτό μας μέσω της προσπάθειας του ορθού λόγου και της εικαστικής μίμησης. Σε αυτό το θέμα που συγκεκριμένα το που αναφέρω, θα μπορούσα να μιλήσω για λογοτεχνία, θα μπορούσα να μιλήσω για άλλα. Αλλά επανέρχομαι καθαρά στον εικαστικό λόγο. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Εντάξει. Μπαίνουμε εδώ στους δύο, Εμμανουέλ Καντ και Νίτσε. Αυτή η πορεία βέβαια περνάει μέσα από το διαφωτισμό, όπου εκεί και πάλι η έννοια της φύσης φως είναι παρούσα. Ο διαφωτισμός δίνει μεγάλη διάσταση και στον ορθό λόγο και στο φως ως δημιουργία εικαστική και ως δημιουργία του έργου τέχνης. Τα περισσότερα έργα τέχνης εκείνο τον καιρό όχι μόνο ασχολούνται με το φως, αλλά φέρνουν το φως ως βασικό στοιχείο του στόχου του έργου τέχνης. Στις περισσότερες, από τον Βολτέρο μέχρι τόσους άλλους, θα δείτε ότι το φως είναι παρόν σε κάθε τους παρατήρηση. Έχουμε μπει πια στην πορεία του φωτός ως καθοριστικό στοιχείο της μίμησης. Και βέβαια, η βασική στιγμή όπου η μίμηση εκπληρώνει την πορεία της, ως μίμηση εικαστική, πάντα κατά τον Πλάτωνα όπως ξεκίνησα, δηλαδή ως δημιουργική μίμηση, είναι η στιγμή που εμφανίζεται ο Καντ και ο Νίτσε. Ο Καντ διότι αρχίζει αυτό το στοιχείο της διεύρυνσης. Εισάγει το στοιχείο του εμπλουτισμού. Λέει, εισάγει αυτό που λέμε σήμερα όλοι μαζί, ουσιαστικά το εισάγει φιλοσοφικά ο Καντ, λέγοντας ότι πρέπει να διευρύνουμε τα πράγματα. Κάθε πράγμα να διευρύνεται, άρα αρχίζει και η διεύρυνση της τέχνης. Αρχίζει και η διεύρυνση της εικαστικής μίμησης. Και βέβαια, στα ίδια πλαίσια έρχεται ο φιλοσοφών με το σφυρί, ο Φρυδερίκος Νίτσε, όπου εκεί δίνει το τελικό χτύπημα. Σπάζει κάθε προσπάθεια να υπάρχει ίχνος μίμησης με τη μορφή της απεικόνησης. Δίνει το φιλοσοφικό σφυρί και διαλύει οτιδήποτε έχει σχέση. Πάβει δηλαδή το έργο τέχνης, η μίμηση, να έχει σχέση με το ιδεώδες. Πάβει να έχει σχέση με την ιδέα. Το έργο τέχνης πια είναι ουσιαστικά ένα σώμα δρόνου. Κάτι το οποίο από μόνο του ομιλεί, χωρίς να κρύβει από πίσω μία διάσταση φωτός ή μία διάσταση, αν θέλετε, ιδεών. Αυτό είναι μια μεγάλη καινοτομία. Χάρη σε αυτή την ενέργεια του Νίτσε, τελειώνει, αν θέλετε, η ακρότητα του ρομαντισμού, είναι το τέλος του ρομαντισμού, αλλά ουσιαστικά μπαίνουμε σε αυτό που ονομάζουμε μοντέρνα έκφραση, όπου το φως είναι μέσα στο έργο, δεν είναι έξω από το έργο. Δεν αναζητούμε ένα φως έξω από το έργο, μόνο του, μέσα στα υλικά, όπου το φως είναι η ίδια σύνθεση των υλικών, όπου το φως είναι το ίδιο ενσαρκωμένο μέσα στο σώμα του έργου τέχνης. Γι' αυτό και ο Νίτσε είπε αυτή την φράση, η οποία τόσο πολύ λάθος ερμηνεύτηκε από, ας το πούμε, αν θέλετε, παιδαριώδης, επιτρέψτε μου, δεν θα μιλήσω πολιτικά, αλλά έτσι είναι, κάποιες μαρξιστικές αντιλήψεις, οι οποίες θεώρησαν τη φράση του Νίτσε που θα σας πω σαν ένα δείγμα ταξικό. Τι είπε ο Νίτσε?
ότι λατρεύω τους κυρίους και μισώ τους δούλους. Αυτό το μισώ τους δούλους ερμηνεύτηκε ως μία διαδικασία ότι είναι ταξικό και ότι οι κύριοι είναι αριστοκράτες ή οτιδήποτε άλλο. Πόσο λάθος είχαν διαβάσει τον Νίτσε. Δούλοι, δούλοι των παθών. Αυτούς μισεί. Τους δούλους των παθών. Κύριοι είναι αυτοί που είναι οι κύριοι του εαυτού τους, η προσπάθεια για αυτονόμηση. Αυτοί που προσπαθούν να κυριαρχήσουν στα πάθη και να μπορέσουν να είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δημιουργικοί μέσα από αυτή την κυριαρχία των παθών, αλλά και την ελευθερία της προσπάθειας της αυτονομίας. Και βέβαια, τα πρώτα δείγματα αυτής της προσπάθειας του Νίτσε, όπου η μίμηση ως καλλιτεχνική, αλλά και ως εικαστική πια, γίνεται θρήματα, έχουμε τους Ιμπρεσιονιστές. Εκεί έχουμε ολική αμφισβήτηση του παραδοσιακού εικαστικού λόγου. Ακόμη και οι γραμμές, οι παραδοσιακές, γύρω από τις οποίες, ή πάνω στις οποίες στηριζόταν η κίνηση του καλλιτέχνη για να φτιάξει ένα εργοτέχνης, αντικαταστάθηκαν από τα πουάν, το πουαντιγίσμ, από τις μικρές τελίτσες. Όλα είναι σε κίνηση, όλα στηρίζουν μία μορφή, αλλά η μορφή ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταρρεύσει, διότι αυτή η μορφή είναι ουσιαστικά μία εντύπωση. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Μία impression, τίποτα παραπάνω. Είμαι στα όρια του χρόνου. Έχετε 5 λεπτά. Okay. Εδώ θα περάσουμε σε ένα άλλο στάδιο ακριβώς αυτής της πορείας, της οποίας προανέφερα, της διάσπασης πια λόγω του Νίτσε της εικαστικής μίμησης, όπου έχουμε τον Πάμπλο Πικάσο και έχουμε τον Αγίμα της. Εδώ έχουμε μια κλασική πορεία όπου η λεγόμενη δημιουργική πια μίμηση έχει χάσει κάθε εξωτερικότητα και γίνεται μια εσωτερική προσπάθεια μέσα από τη γεωμετρική έκφραση. Τώρα περνάμε σε αυτό που ονομάζουμε εσωτερική πορεία της μίμησης. Ήθελα να πω μόνο το εξής, γιατί θα τεθεί το ερώτημα. Το αναφέρω τώρα στα πολύ γρήγορα. Κάποιος μου το έθεσε, την άλλη φορά μου το είχε θέσει και ο κύριος Σπυρίδης, που είχα αναφέρει πολύ γρήγορα. Η φωτογραφία δεν είναι μίμηση. Δεν είναι μίμηση. Η φωτογραφία, και μάλιστα υπήρχε μεγάλο debate την εποχή του Κάρολου Μποντλέρ και τη γέννηση ακριβώς της νεωτερικότητας, 1860 με τους εμπρεσιονιστές και μετά, η φωτογραφία ήρθε να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τη χαμένη τιμή της μίμησης, με την εικαστική αντίληψη πάντα. Ήρθε να αποκαταστήσει την επαφή με το πραγματικό, το οποίο η τέχνη εξ ορισμού είναι δεμένη, με το πραγματικό δηλαδή τη φύση, κάτι το οποίο είχε διαταραχθεί από το ρομαντισμό. Ο ρομαντισμός διέλυσε αυτή τη σχέση, οδήγησε στα άκρα την αυθαιρεσία, αν θέλετε, τη δημιουργική, με αποτέλεσμα να χαθεί η επαφή της αίσθησης του πραγματικού και της φύσης. Και έρχεται ακριβώς η φωτογραφία να αποκαταστήσει αυτή την πορεία. Άρα όταν μιλάμε πια για Πικάσο και για Ματής, στα υλικά της έκφρασης δεν είναι μόνο τα υλικά των fine arts, της παραδοσιακής τέχνης, δηλαδή αυτά τα οποία μαθαίνουμε στις σχολές καλλιτεχνών, αλλά έχουμε και εισαγωγή της φωτογραφίας μέσα στα στοιχεία της γλώσσας. Βέβαια, μια φωτογραφία γάμου είναι αντιγραφή. Θα το συζητήσουμε, αν θέλετε τις ερωτήσεις μετά. Μια φωτογραφία όμως η οποία θέλει να δει την εσωτερικότητα μιας εικόνας του πραγματικού, αυτό δεν είναι αντιγραφή. Και υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Δεν είναι τη στιγμή, αλλά αν με ρωτήσετε θα σας τα πω μετά. Πάνω σε αυτό για να είμαι στα όρια. Προχωράμε μετά. Και εδώ έχουμε το δεύτερο σημείο της νεωτερικότητας. Η νεωτερικότητα ξεκίνησε με τους βασικούς δύο κορυφαίους που είπα, Πικάσο, Ματής, έχουμε και άλλους, πάρα πολλούς, τους αναφέρω απλώς δύο ενδεικτικά παραδείγματα. Οδήγησε στο σπάσιμο αυτού που ονομάζουμε παραστατικότητας, το οποίο είναι, αν θέλετε, υποσύνολο της μίμησης, στοιχείο της μίμησης, την έννοια της παραστατικότητας, το σπάζουν. Και βέβαια αυτή η πορεία της νεωτερικότητας δεν μπορούσε παρά να μην έχει τέλος. Η
Η κορύφωση έρχεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με βάση όλο αυτό το πράγμα που έγινε, ολοκαύτωμα, γενοκτονία, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έγιναν, έθεσαν το θέρμα. Συγγνώμη. Είδατε πώς μπερδεύω τα γαλλικά με τα τέρμα. Σκέφτηκα και. Ήρθα χτες το βράδυ από το Παρίσι, γι' αυτό και ακόμη το μυαλό μου είναι λίγο. Βάζουν το θέμα. Μπορεί να υπάρξει ακόμη τέχνη η οποία να ζητάει το αληθές, το ωραίον και το καλόν μετά από τις βαρβαρότητες των Ναζί. Με βάση αυτό το ερώτημα, ο Walter Benjamin εισάγει σε ένα από τα ωραιότερα βιβλία του γύρω από την αναπαραστατικότητα των μέσων έκφρασης. Δηλαδή, ότι τώρα το έργο τέχνης μπορεί να είναι πολλαπλό. Πάβει η μοναδικότητα του έργου τέχνης, το έργο τέχνης μπορεί να είναι πολλαπλό. Και εκεί ακριβώς, σε αυτή την ακρότητα όπου το έργο τέχνης πάβει να είναι μοναδικό και έχει πολλαπλότητα, εκεί έχουμε την οριστική κατάργηση της μίμησης, οριστικά, και την εισαγωγή πια της τέχνης ως έκφραση στο χώρο, αλλά όχι όμως ως γλυπτική έκφραση όπως μας αναφέρει ο Αριστοτέλης με την έννοια ότι από την ύλη αναδύεται η μορφή και αφαιρώντας ύλη βγαίνει η μορφή και αυτό είναι το γλυπτό. Τώρα τι έχουμε, πλήρης διάσπαση της μορφής. Καμία παραστατικότητα, καμία αναπαραστατικότητα και οι δύο περιπτώσεις. Τι έχουμε, τη μορφή διασπασμένη σε τι, στα υλικά εξών συνετέθη. Έχουμε δηλαδή τα ίδια τα υλικά, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μορφή, έχουμε το χρώμα, έχουμε το υλικό πια σαν εργαλείο, σαν βασικό στοιχείο. Και εκεί τι έχουμε, τη δημιουργία δύο νέων μορφών τέχνης. Η μία είναι η performance και η άλλη είναι η installation, η εγκατάσταση. Ήδη τέχνης τα οποία δεν υπήρχαν παλαιότερα ή τουλάχιστον δεν υπήρχαν ως καθιερωμένα είδη της εικαστικής έκφρασης. Μπορεί να ήταν διάσπαρτα. Να υπήρχαν στοιχεία στην τραγωδία, να υπήρχαν στοιχεία στη λειτουργία, να υπήρχαν ενώ τη θρησκευτική λειτουργία. Τέτοια στοιχεία. Αλλά παραμένουν ακόμη στα πλαίσια μιας θεολογικότητας. Ένα θρησκευτικό εργαλείο. Τώρα περνάμε σε ένα άλλο είδους εργαλείο αισθητικής έκφρασης, τα οποία για πρώτη φορά εμφανίζονται στην τέχνη. Η performance και η installation. Βασικός δημιουργός αυτών, ο Joseph Beuys. Τελειώνω. Ο Joseph Beuys, τον οποίο έχω ξαναναφερθεί εδώ σε μια άλλη μου ομιλία, ο οποίος δημιούργησε μια συμβολική γλώσσα εικαστικής έκφρασης μέσα από τις performance, όπου ο ίδιος συμμετείχε και μέσα από τις εγκαταστάσεις. Έχουμε κάποια συνέχεια. Εδώ έχουμε έναν εξίσου βασικό εκφραστή, τον Άντι Βόρχολ, ο οποίος εδώ εισάγει την έννοια της κόπιας, όπως έλεγε ο Walter Benjamin, σαν έργο τέχνης πια. Η κόπια, δηλαδή το multiple, δηλαδή το πολλαπλό. Παίρνω μια φωτογραφία. Επεμβαίνω στη φωτογραφία, να τη σας είπα τη φωτογραφία πια σαν εργαλείο. Επεμβαίνω στη φωτογραφία, της αλλοιώνω την αρχική ματιά, την αρχική οπτική γωνία και δημιουργώ μια νέα διάσταση, αλλά μέσα από το στοιχείο της φωτογραφίας. Μέσα δηλαδή από τα στοιχεία, την εσωτερικά στοιχεία. Και δεν θα πάμε μέχρι τέλος, αλλά δεν πειράζει. Εκτός αν μου δώσετε 2 λεπτά ακόμη. Μια μικρή παραχώρηση. Εντάξει. Ένα λεπτό. Εντάξει. Και εδώ έχουμε τους δύο τελευταίους της σύγχρονης τέχνης, τον Τζεφ Κούντς και τον Ντάμιαν Χίρστ, οι οποίοι μπορώ να πω ότι είναι και αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά επιτίθενται στη τέχνη. Και εδώ ακριβώς από αυτούς θα αρχίσει μια νέα πορεία, στην οποία και εγώ συμμετέχω, για την ξαναδημιουργία μιας εικαστικής έκφρασης, διότι αυτοί έχουν αντικαταστήσει πια το έργο τέχνης ως προϊόν. Δεν μιλάμε πια για τέχνη, μιλάμε για προϊόντα. Εκεί είμαι αντίθετος σε αυτήν την άποψη, αλλά θα μου δοθεί ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δαβέτα. Είμαι σίγουρος ότι η ομιλία σας, κύριε Δαβέτα, θα δημιούργησε πολλά ερωτήματα και αναμένουμε στη συζήτηση μετά να εκτεθούν και να γίνει μια πολύ ωραία συζήτηση.